Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι. Όλα μαζί μπήκε επιτέλους και πολύ θερμό και όλες. Βλέπουμε και από τα χρώματά μας, έχουμε μαυρίσει. Τα χρώματά σου. Δευτέρα 10 Ιουνίου με την Ευγενία Σουλιωτάκη. Και την Νίκη Μπελαδάκη, την αγαπημένη. Έχει μείνει στην παραλία το κορίτσι μας. Είμαι λίγο αλλού. Θα ήθελε με τη ζέστη να βρίσκεται κάπου αλλού και εγώ το ίδιο. Αλλά πιάνει ο ήλιος εδώ δεν πιάνει. Ναι, εδώ ζεσθενόμαστε λιγάκι, δεν πειράζει. Άλλο λέω εγώ, με το χρώμα λέω. Έρχεται κάθε Δευτέρα, θα βλέπετε την Ευγενία Σουλίτα και πιο μαυρισμένη. Να σας πω κάτι, δεν φταίω. Και στη σκιά που κάθομαι, βρενικούλα μου. Ωραία μέρα σήμερα, ωραία ξεκινάμε τη μέρα μας και η εκπομπή μας σήμερα νομίζω είναι γυναικεία υπόθεση. Μαρτύρησα κάτι. Στο σύνολο. Ναι, στο σύνολο είναι γυναικεία υπόθεση. Βέβαια, πέρα από τη γυναικεία υπόθεση, είναι και μια καλή αφορμή σήμερα να εξηγήσουμε για ακόμη μια φορά τον εθελοντισμό. Γιατί έτσι θα ξεκινήσουμε. Και πολιτιστικά, καλλιτεχνικά. Και τον εθελοντισμό αυτό και τον πολιτισμό, τα πολιτιστικά μας, τεκτενόμενα εδώ στην πόλη. Έχουν φροντίσει γι' αυτό μια ομάδα κυριών, οι οποίες είναι πολύ όμορφες προσωπικότητες. Και επειδή πολύ όμορφες προσωπικότητες, έχουν φροντίσει να μορφύνουν και την πόλη μας. Και έχουμε δώσει σκόπιμα τον τίτλο «Η πόλη μας αξίζει μια όμορφη καθημερινότητα», γιατί και οι ίδιες επέλεξαν να δώσουν έτσι τίτλο στο τελευταίο τους έργο, που είναι μια συνολική υπόθεση. Η ομάδα λοιπόν, η εθελοντική ομάδα, ζω δρό μαζί μας για ακόμα μια φορά. Να τις πάρουμε με τη σειρά. Ναι, να τις πάρουμε με τη σειρά. Είναι και όλες, δεν ξέρεις ποια να ξεχωρίσεις να ξεκινήσεις. Είναι υπέροχες και υπέρλαμπρες. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα δεξιά μου. Η κυρία Ζερβάκη Νεκταρία, καλώς ήρθατε. Η κυρία Τσαγκαράκη Αντωνία. Χαίρεστε. Και εμένα δίπλα μου είναι η κυρία Πιλάτου Ηγωγό. Γεια σας. Και η κυρία Σωμαρά Νίκη, καλώς ήρθατε. Γεια σας και από μένα. Εσάς δεν σας είχαμε γνωρίσει την προηγούμενη φορά, αλλά έχουμε τώρα την τιμή να είστε μαζί μας. Δεν ξέρουμε πώς να το πρωτοξεκινήσουμε αυτή τη φορά, γιατί έχουμε ξαναπεί. Η εθελοντική ομάδα αυτή έχει κάνει πολύ όμορφο έργο και φαίνεται σε πολλά σημεία του Ηρακλείου. Δεν σταματάει, αντιθέτως. Όσο πάει, γίνεται ακόμα πιο έντονο. Ναι, και πιο έντονο και πιο όμορφο και πιο πολύ. Δηλαδή, και πολύ συζητιέται αυτό. Και θα μας πούνε για την τελευταία τους έτσι, δουλειά, όμορφη παρέα, διασκέδαση. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε συναντήσει κι εσείς κατά τη βόλτα σας στην πόλη μας. Θα το συναντήσετε. Ομόρφωναν ήδη μία πλευρά πάλι της παραλίας. Έχουμε και φωτογραφιούλες νομίζω για έχουμε. Να δούμε. Να πάμε όμως από την ιδέα πάλι. Πώς δημιουργήθηκε πάλι αυτό και αρπάξατε ένα τοίχο και τον ομορφύνατε. Μας αρέσει να μην βλέπουμε γκρι. Μας αρέσει το χρώμα. Και ψάχνουμε να βρούμε σημεία τα οποία μπορούν να γίνουν καλύτερα. Να πάρουν ζωή και να τα βλέπουν όλοι και να νιώθουν ευχάριστα. Όσον αφορά αυτό, για τους ανθρώπους που το βλέπουν, εσείς σχόλια σας κάνουν, έρχονται, σας πλησιάζουν, σας λένε κάτι, σας λένε σας ευχαριστούμε που μας μορφαίνετε την πόλη, σας λένε θέλουμε και αυτό να ζωγραφίσετε. Θα σου πω τι έγινε χθες. Είχα πάει στην παραλιακή για να βγάλω φωτογραφίες από την απέναντι μεριά, την άλλη μεριά τον τοίχο. Περνούσε ένας παππούλης, ο οποίος δεν ήξερε, ο τοίχος είχε τελειώσει. Λοιπόν, και τον ακούω και μονολογεί. Τι ωραίο που είναι αυτό που κάνανε, πόσο ωραία φτιάξανε την περιοχή εδώ. Είναι ναι. Και μόνο αυτό είναι ναι. Μας λένε, ναι, να πάμε σε διάφορα σημεία, αλλά εντάξει, είναι επιλεκτικά. Τα επιλέγετε εσείς, ναι, με αυτό που θα αναφέρει ξανά αυτό. Και είστε μια ομάδα που απαρτίζεται από πόσα μέλη. Θέλουμε να τα ακούσουμε ξανά για όσους δεν τα γνώριζαν. Να πάμε στην κυρία Τσαγκαράκη. Πόσα όμορφα πρόσωπα είστε σε αυτήν την ομάδα? Τα πρόσωπα είναι πολλά. Ο βασικός πυρήνας είναι 7 γυναίκες, 7 κυρίες, 7 φίλες. Οι οποίες είχαμε αυτό το κοινό παρονομαστεί όλες. Δειλά-δειλά να ξεκινούσαμε κάτι να κάναμε εκεί στην περιοχή που ζούσαμε. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά άνθησε σαν το μπουμπούκι και γίνεται ένα όμορφο λουλούδι. Άρχισε σιγά σιγά να φαίνεται το έργο και επειδή ζούμε στην Αλικανασό, είμαστε μια γειτονιά, να το πούμε, η Αλικανασός, γνωριζόμαστε σχεδόν όλοι μεταξύ μας και αν δεν γνωριζόμαστε μαθεύτηκε όλο αυτό η μια με την άλλη γνωστή της γνωστής φίλη της φίλης. Και η παρέα μεγάλωσε και τα έργα πληθύνανε και προχωράνε και πάνε. Να πούμε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων οι οποίοι έχουν βοηθήσει στις εθελοντικές δράσεις,
δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένο αριθμό ότι κάθε φορά θα έρθουν 5, 10, 15, 20. Κάθε φορά έρχεται όποιος μπορεί. Όποιος μπορεί. Έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook, στην οποία ανακοινώνουμε τις δράσεις μας, τι πρόκειται να κάνουμε σε μία, δύο μέρες ή ακόμη και το πρωί της ίδιας μέρας. Και από τις απαντήσεις που θα πάρουμε, ξέρουμε ότι θα έχουμε 10, 12, 15 άτομα ή 5 ή και 4. Εξαρτάται πάντα από την ημέρα, αν είναι διπλή ημέρα, εργάζονται κυρίες ή κύριοι. Εξαρτάται πάντα από το τι έχει να κάνει ο καθένας. Δεν έχει σημασία αυτό, θεωρώ. Σημασία έχει είτε αργά είτε γρήγορα αυτό το αποτέλεσμα που θα υπάρξει να είναι αυτό που θα γεμίσει την καρδιά μας, την ψυχή μας και για μας που θα το κάνουμε αλλά και για αυτούς που θα το βλέπουν καθημερινά που θα περνάνε ή ακόμη και όχι μόνο για αυτούς που περνάνε αλλά και για αυτούς που κάθονται στην ευρύτερη περιοχή και βγαίνουν στο μπαλκόνι τους να πιούν το καφέ τους το πρωί, το απόγευμα και να λένε αχ τι ωραία που έγινε σε σύγκριση με το πώς ήταν πριν. Πολύτε. Και αυτή είναι η χαρά μας και η πληρωμή μας. Δεν είναι ο σκοπός μας να αυτοπροβληθούμε, αλλά ο σκοπός μας είναι να βγάλουμε έξω αυτό που έχουμε στην ψυχή μας και να μεταφέρουμε αυτό το όμορφο νόημα περισσότερο έξω. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάποια από εσάς, την κυρία Πιλάτου για παράδειγμα, από πού αντλείτε την έμπνευση και πώς αποφασίζετε τι θα ζωγραφίσετε, ας πούμε. Κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό. Είναι στο καμβάς. Εμένα προσωπικά, γιατί κάθε μια μας έχει ένα χαρακτηριστικό. Και ενώ είμαστε πολύ διαφορετικές, αυτό μας ενώνει. Γιατί κάπου κάθε μια είναι πιο δυνατή. Εμένα λοιπόν μου αρέσει να διακοσμωθώ, δηλαδή βλέπω όμορφα, πίνακες, τέχνη, γιατί μας λείπει και τι θέλουμε και νομίζω ότι γινόμαστε και καλύτεροι άνθρωποι. Άρα κάθε τείχος, ανάλογα τον όγκο του, μας δίνει μια εικόνα. Και γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, όχι μόνο εσείς που τη δημιουργείτε την τέχνη και εμείς που την παρακολουθούμε. Και θα περάσω στη συνονόματη εγώ, την κυρία Σουμαρά Νίκη, να μου πείτε το τελευταίο έργο. Ήταν ένα τείχος ο οποίος καλύφθηκε 450 τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Και το σχέδιο αυτό, επειδή ξεκίνησε η Ευγενία να ρωτάει έτσι, το σχέδιο αυτό πώς επιλέχθηκε. Επηρεαστήκατε όλες μαζί και είπατε θα φτιάξουμε μία γοργόνα. Πώς αποφασίστηκε και πώς πήρατε και το OK για ακόμα μία φορά. Για να γίνει όλο αυτό. Είχαμε έρθει σε επαφή με τον Όλη εδώ και πάρα πολύ καιρό για να φτιάξουμε αυτό τον τοίχο, τον οποίο τον βλέπαμε εμείς. Υπάρχουν άτομα που δεν ξέραν καν ότι υπήρχε ένας τοίχος εκεί. Ήταν τόσο γκρι και τόσο... Θα δούμε και εμείς τον τοίχο. Αυτό να δούμε και πώς ήταν και πώς έγινε. Ήταν τόσο άχρωμος και τόσο... Ήταν εναρμονισμένος εντελώς με το περιβάλλον. Είπαμε να φτιάξουμε κάτι όμορφο εκεί που να ομορφύνει την περιοχή και να ξεχωρίσει. Ο Όλη δέχτηκε, του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα μας. Μας προμήθευσε όλα τα απαραίτητα υλικά που χρειαζόμασταν, μπογιές και όλα τα υπόλοιπα, πινέλα. Ξεκινήσαμε λοιπόν να φτιάχνουμε πρώτα το ένα κομμάτι του τοίχου από τη δεξιά μεριά, το οποίο αυτό το φιλοτέχνησε η Νικόλ Πίθα, η ζωγράφος. Από εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε. Προφανώς και όλοι όπως και εμείς θέλαμε να είναι κάτι, ένα θέμα που να ταιριάζει στο χώρο, στο λιμάνι. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με τα καραβάκια. Τα οποία... Ξεκινήσατε να βάζετε τη θάλασσα. Τον ουρανό, τη θάλασσα. Λοιπόν, έγινε λοιπόν εκείνο το κομμάτι. Το άλλο το κομμάτι, αυτό που βλέπουμε τώρα, το οποίο είναι και ο μεγάλος τοίχος, αυτό το κομμάτι μας πήρε λίγο χρόνο για να δούμε τι θα κάνουμε, διότι θέλαμε να είναι κάτι εντυπωσιακό. Επειδή είναι μεγάλος ο τοίχος, δεν θα μπορούσε να έχει κάτι μικρό επάνω. Θα έπρεπε... πες πόσα τετραγωνικά είναι, πες. Είπαμε, είναι 450 τετραγωνικά. Εμένα και 10 μέτρα περίπου. Και νομίζω 10 μέτρα στο ύψος, πόσο είναι, περίπου 7,5 μέτρα στο ύψος. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Βρήκαμε αυτή τη ζωγραφιά, την οποία... Το έφτιαξε ο ζωγράφος. Αυτό λοιπόν το σχέδιο το έφτιαξε ο ζωγράφος. Ο Σπύρος ο Ζαχαρόπουλος. Θα μας τα αναφέρετε και αυτά αναλυτικά, να γνωρίσουμε και τους καλλιτέχνες σας. Βέβαια. Ναι. Ωραία, λοιπόν, να πούμε αμέσως λοιπόν το όνομά του. Αυτό το σχέδιο λοιπόν το έφτιαξε ο Σπύρος ο Ζαχαρόπουλος. Μας άρεσε πάρα πολύ. Θεωρήσαμε ότι είναι κάτι που ταιριάζει πολύ με το χώρο, ότι θα γίνει, το είδαμε εμείς αμέσως ότι θα γίνει κάτι εντυπωσιακό και προχωρήσαμε.
Να πω κάτι, γιατί ήταν, το Σπύρο το γνωρίσαμε τώρα, αυτές τις μέρες. Είναι εκπληκτικός, μας έκανε δώρο τη δουλειά του, αλλά πριν το Σπύρο είχαμε γνωρίσει τον Μιχάλη Τριανταφύλου. Το γνωρίσαμε και εμείς εδώ. Ακριβώς. Ναι. Ακούγοντας την αγωνία μας, γιατί θέλαμε να γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο εκεί, μας λέει θα σας βοηθήσω. Έτσι απλά, έτσι γίνεται. Απλά αν θέλει να γίνει κάτι καλό. Και ο Μιχάλης μας έφερε σε επαφή, έφερε μάλλον το Σπύρο εδώ. Σε εμάς. Και βλέπουμε και το μας έκανε αποτέλεσμα. Αυτό το δώρο σε όλη την πόλη, θα έλεγα. Που είναι ένας συνδυασμός θάλασσας και πόλης μαζί. Αυτό ήθελε και η διεύθυνση του Λιμένα. Mm-hmm. Ήθελε να κάνει ένα συνδυασμό. Αυτό που πρέπει να είναι και το Ηράκλειο. Αυτό. Mm-hmm. Ναι. Yeah. Και η γυναίκα, έτσι όπως φυσάει, δίνει πνοή στην πόλη και έχουν όλα μια κίνηση. Τι όμορφο που είναι. Πόσες μέρες σας πήρε, Δύο μέρες. Μόνο. Είχαμε πάει και πριν και είχε βαφτεί λίγο προεργασία. Η μεριά της Γοργόνας ήταν 2 μέρες. Τα καράβια νομίζω ήταν 2-3. Είδαμε πόσες, και, δύο. Δύο, άλλες και πριν όμως πώς ήταν. Ήταν ένα γκρι άσχημο πράγμα. Ναι. Καθαρίστηκε λοιπόν ο τείχος και έγινε αυτό το υπέροχο γκράφιτι. Κουραστήκατε. Πάρα πολύ. Αυτό όμως δεν φαίνεται στο αποτέλεσμα, να ξέρετε, ούτε αυτή τη στιγμή στα προσωπικά. Η ευτυχία το σβήνει. Αυτό ήθελα να πω. Ήταν η χαρά, η ανακούφιση, ο ενθουσιασμός όταν τελείωσε την Παρασκευή το βράδυ. Ήταν τόσο πολύ, τόσο μεγάλα αυτά που νιώθαμε, που σβήστηκε η κούραση των 2 ημερών αμέσως. Εγώ, αν το κάνω δικό μου και αν μπω σε αυτή την ομάδα έτσι για να νιώσω τα συναισθήματα. Να πεις. Σκέφτομαι ότι περνάει τόσος κόσμος από εκεί κάθε μέρα, κάθε νύχτα και εγώ προσωπικά ίδια κάθε δεύτερη μέρα. Εγώ φαντάζομαι τα παιδάκια που θα περνάνε. Έτσι όπως κερδίζει τα βλέμματα, γιατί έχω περάσει και από άλλους τοίχους που έχετε ομορφύνει. Και έχω κάτσει και έχω φωτογραφίσει τον τοίχο. Έχω βγάλει φωτογραφία εγώ με μένα. Έχω σχολιάσει. Έχω ακούσει άλλους που σχολιάζουν. Οπότε σκέφτομαι πώς οι άνθρωποι θα σας αναφέρουν χωρίς να το ξέρετε. Πώς οι άνθρωποι θα σχολιάσουν αυτό το αριστούργημα. Πόσες φορές τη μέρα μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και αυτό σας δίνει ίσως κίνητρο. Αυτό με τον παππού που πέρασε χθες και τον άκουσα και κοιτούσε και μονολογούσε. Και όχι μόνο. Φανταστείτε ότι περνάγανε με τα μηχανάκια που μπορούν να σταματήσουν πιο εύκολα, γιατί το αυτοκίνητο δεν μπορεί να σταματήσει. Παρ' όλα αυτά άνοιγαν τα παράθυρα και μας φώναζαν. Μπράβο σας. Λοιπόν, σταματούσαν περαστική. Τα μηχανάκια, περαστικοί, άνθρωποι που έτρεχαν στο λιμάνι εκείνη την ώρα ή που έβγαζαν βόλτα το σκύλο τους. Όλοι πέρναγαν και είχαν κάτι να πούν. Πέρασε μπαμπάς με 3 παιδάκια, με 3 κοριτσάκια που τα είχε με τα ποδηλατάκια τους βόλτα, σταμάτησε και έκατσε και μίλαγε με τη γωγό για να δείξει στα παιδιά τι είναι εθελοντισμός. Mm-hmm. Και να τους περάσει μηνύματα και να δείξει και να πει στα παιδιά, δείτε παιδιά, εδώ τα κορίτσια, η ομάδα φτιάχνουν αυτό, δεν πληρώνονται, θέλουν να δώσουν ζωή στον τοίχο. Νομίζω ότι το κέρδος σας είναι πολύ μεγαλύτερο τα χρήματα, να ξέρετε. Όχι. Θα σχολιάζετε τόσο καιρό. Δεν το συζητάμε αυτό. Και μόνο εμείς εδώ, πόσες φορές σας έχουμε συζητήσει, χωρίς καμία υπερβολή, και εμείς και άλλοι δημοσιογράφοι που σας ανέφεραν, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο κέρδος αυτό. Είναι μια παρακαταθήκη που αφήνεται στην πόλη μας. Εννοείται. Αυτό εδώ λοιπόν πάνω σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να πούμε, υποχρεωτικά θα πρέπει να το πούμε, να το φωνάξουμε μάλιστα, ότι ταυτόχρονα ότι ναι μεν το θαυμάζουμε, αλλά θα πρέπει να το κρατήσουμε, να το διαφυλάξουμε από τους βανδαλισμούς. Φίλες, φίλοι, σας παρακαλούμε πάρα πολύ να μην το χαλάσετε. Κάντε την έκκλησή σας και καλά το κάνετε. Πολλές φορές βλέπουμε και ομορφαίνει κάτι και έχετε πολύ γρήγορα κάτι άλλο. Να μας στεναχωρήσει και να μας χαλάσει αυτή την ομορφιά. Όχι, αυτό είναι έργο τέχνης. Είναι πραγματικά έργο τέχνης και αξίζει σεβασμό. Δηλαδή, δεν. Και όλοι μαζί πρέπει να το διαφυλάξουμε. Δηλαδή, κάποιος περνάει άγνωστος και βλέπει να βανδαλίζεται. Και όχι μόνο αυτό, παντού. Εκλιπαρώ γι' αυτό όλους. Ναι, δεν γίνεται να βλέπεις να βανδαλίζεται οτιδήποτε στην πόλη και να μένεις αμέτωχος. Είναι σαν να συμβάλλεις αυτό. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Και όλοι εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Είναι πολύ κρίμα να βλέπεις τη θέση έργων τέχνης όπως αυτού, συνθήματα την επόμενη μέρα και άλλα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και με άδειους τοίχους. Δηλαδή και στους άδειους τοίχους πρέπει να φερόμαστε με σεβασμό, πόσο μάλλον σε τέτοια κομψοτεχνήματα. Που έχουν πάρει, έχουν κόπο, έχουν όρεξη, έχουν μεράκι, έχουν αισιοδοξία. Γιατί η αισιοδοξία βγαίνει από αυτό και από τη δουλειά σας. Και θέλω να μας αναφέρετε όσους σας βοήθησαν, γιατί αξίζει να τους πούμε ένα ευχαριστώ από εδώ. Πρώτα τους ζωγράφους μας. Έτσι, και την Νικόλ την Πίθα και τον Σπύρο τον Ζαχαρόπουλο και τον Μιχάλη τον Τριανταφύλου βέβαια, γιατί αν δεν ήταν αυτός να πει
θα σας βοηθήσω, δεν, ούτε θα τελειώναμε τόσο γρήγορα, ούτε θα γινόταν όλη αυτή η καταπληκτική δουλειά. Ναι, έχει μια ομάδα η οποία είναι στη Ρόδο και ασχολείται με διακοσμήσεις, ξενοδοχεία, διάφορους χώρους. Τυχογραφίες, ναι, ναι. Βιβλιοθήκη, ζωγραφική, γενικό. Λοιπόν, τους ζωγράφους μας, λοιπόν, είχαμε και χορηγούς, δεν ξέρω αν μπορούμε να αναφερθούμε. Να μας πείτε και τη στήριξη, βέβαια, όπως μας ανέφερε η κυρία Σωμαρά, μας ανέφερε ότι είχατε τη στήριξη του Όλη. Βέβαια, βέβαια, και την άδεια και τη στήριξη του Όλη. Μας άδεια δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι δημόσιος χώρος και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι βασικό, γιατί όπως σας είχαμε ρωτήσει και την προηγούμενη φορά, είναι βασικό να γνωρίζει ο κόσμος και νέοι άνθρωποι που πολλές φορές θέλουν και αυτοί να βοηθήσουν σε τέτοια πράγματα ή έχουν μια άλλη ιδέα σε άλλη τοποθεσία. Εσείς σε κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή, ναι, ζείτε στην Αλικαρνασσό. Κάποιοι άλλοι μπορούν να ζουν σε μια άλλη περιοχή του Ηρακλείου και να φοβούνται να πάρουν μια άδεια ή να ζητήσουν μια άδεια για κάτι αντίστοιχο. Το να φοβούνται, μάλλον δεν θα το έλεγα. Το ξέρω τη διαδικασία, θα το λέγαμε. Mm-hmm. Και επί της ευκαιρίας, γιατί μας στείλανε μήνυμα. Είναι απλή η διαδικασία. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη η αλήθεια. Εμείς, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ζούμε στην Αλικαρνασσό. Υπάρχει τοπική ενότητα. Οπότε πας στην τοπική ενότητα. Αυτό ισχύει και σε άλλους δήμους οι οποίοι έχουν τοπικές ενότητες. Mm-hmm. Και κάνεις μία αίτηση. Και ζητά, γράφεις μέσα αυτό που θέλεις. Την οδό επί της οδού, το τάδε μέρος, το τάδε πάρκο, την τάδε οδό, τον τάδε τοίχο. Θα θέλαμε εγώ, εσύ, αυτός, εκείνος, ο άλλος να κάνουμε αυτό το πράγμα. Το πρωτοκολλείς και περιμένεις την απάντηση. Αυτό βέβαια είναι μέσα στο Δήμο Ηρακλείου, πας στο Δήμο Ηρακλείου. Όχι, δεν καθυστερεί ιδιαίτερα, γιατί αυτές οι πράξεις ευλογούνται από τον Δήμο, θέλουν να υπάρχουν εθελοντικές πράξεις, αλίμονο βέβαια. Οπότε λοιπόν, για να βάλω εγώ εδώ την τελεία να συνεχίσει η νεκταρία για τους χορηγούς, να πούμε ότι για τις κυρίες και τους κύριους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν στη γειτονιά τους με εθελοντικές δράσεις, που ανήκουν σε δημόσιο χώρο, που είναι δημόσια περιουσία, πρέπει να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Γιατί αλλιώς θα βρούμε τον πελά μας. Ναι, και εμείς, και ναι. Καμιά φορά, επειδή σου λέει μπορεί να υπάρχει γραφειοκρατή, γι' αυτό είναι καλό να όχι ιδιαίτερη γραφειοκρατία. Όχι ιδιαίτερη. Δεν νοιάζουν καν ότι υπάρχει αυτή η πτυχή του. Εκτιμότητα γενικά. Και γενικά να προσθέσω εγώ σε αυτό ότι καλό θα είναι όταν γίνονται τέτοιες δράσεις πάντα να παίρνουν άδεια και να ρωτάνε. Δεν γίνεται να παγιάσει οποιοδήποτε ένα πινέλο και να αρχίσει να ζωγραφίζει οπουδήποτε. Όσο καλή διάθεση. Έτσι, και όσο καλή διάθεση και όσο και αν είναι καλό αυτό που θα κάνει. Mm-hmm. Δεν ζωγραφίζουμε έτσι οπουδήποτε, άναρχα. Mm-hmm. Καλό θα είναι να ζητάμε την άδεια. Και είναι πολύ βασικό που βλέπουμε γωνίες τέτοιες, όπως η Αλικαρνασσό, που έχει πραγματικά ανάγκη για να ομορφύνει γωνίες, ή τον Λάκκο, που είναι από τις πιο παλιές γειτονιές του Ηρακλείου, που έχουν ομορφύνει. Και υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς. Και υπάρχουν ακόμα πολλά μέρη τα οποία θα μπορούσατε να ομορφύνετε ακόμα. Και με βάση αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, ετοιμάζετε κάτι για το μέλλον? Έχουμε κάτι στο μυαλό μας, κάτι αφήσαμε στα σκαλοπάτια, τους χορηγούς, αλλά θα πάμε όμως, να πάμε και, και σε αυτό που ρώτησε η Ευγενία, όντως, θέλουμε να ξέρουμε το σχεδιάς. Για το μέλλον θα ρωτήσετε την κυρία Πιλάτου. Πάμε με τη σειρά, με τους χορηγούς. Ποιοι είναι από πίσω, λοιπόν, στη βοήθεια? Είναι το ταξιδιωτικό γραφείο αμφιτρίων που μας έκανε τα εισιτήρια για να έρθει ο ζωγράφος μας από την Αθήνα. Είναι το ξενοδοχείο το Σοφία στην Αλικαρνασσό. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία του. Mm-hmm. Είναι η ταβέρνα «Οι Τρεις Μουριές». Είναι ο Μπαξεβάνη στα οικοδομικά υλικά. Η αδερφή Ζουρίδη. Αδερφή Ζουρίδη, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Όχι, Ζουρίδη. Η ξυλαποθήκη, ναι. Είναι το βιβλιοπωλείο «Η Γωνιά Σου», που είναι πάντα δίπλα μας. Ξεχνάω κάποιον άλλο? Όχι. Αυτή. Και οι εθελοντές μας, και οι εθελοντές μας, οι κοπέλες όλες που ήρθανε κάθε μέρα ήταν 5-6 άτομα στα πόδια του Σπύρου, είχε τρελαθεί, δεν το περίμενε, δεν περίμενε ότι σε 2 μέρες θα τελείωνε όλο αυτό, γιατί είχε βοήθεια. Ήρθανε και μας βοηθήσανε. Και το χαρήκαμε όλοι μαζί. Μάλλον το ρωτήσαμε πώς φαίνεται, γιατί και εμείς δεν ξέραμε, τόσο μεγάλη επιφάνεια δεν μου έκανε πρόκληση και ήταν έμπειρος. Λίγο τρομάζεις, αλλά μετά, επειδή ακριβώς και δεν ξέρεις, επειδή δεν ξέρεις, λες, εντάξει, θα γίνει. Ήμασταν πολλοί. Τον βοηθήσαμε, αλλά δεν ήταν ο Σπύρος, φυσικά, όσοι και να ήμασταν, ήθελε κάποιον επαγγελματία. Και ήταν ο σωστός άνθρωπος στο σωστό μέρος. Ναι, σωστό μέρος. Μα μετά που θα αναφερθούμε για τα σχέδιά σας για το μέλλον, να μιλήσουμε και για τον εθελοντισμό. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι απήχηση έχει ο εθελοντισμός στο Δήμο μας, στην πόλη μας και γενικά στη δική σας γειτονιά. Αν έχετε επηρεάσει άλλους νέους, πώς το βλέπετε, πώς το κρίνετε? Με τη σειρά. Στην κυρία Πιλάτου. Τι ετοιμάζετε? Τι ετοιμάζομαι για τον εθελοντισμό, τι να σας πω. Τι ετοιμάζετε πρώτα?
θα θέλαμε να βάλουμε χρώμα σε όλη την πόλη και δέντρα, αλλά δεν έχουμε ακόμα τόσα χέρια. Ωστόσο, σε όλη αυτή τη διάρκεια που έχουμε γεννηθεί, είμαστε σχεδόν 4 χρόνια τώρα, γνωρίσαμε και άλλες εθελοντικές ομάδες, πολύ ωραίους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζεις άτομα που είναι δίπλα σου και δεν τα ξέρεις, προσωπικότητες που θέλουν να προσφέρουν και η πόλη μας έχει αρχίσει και νομίζω γεννάει μια νέα εποχή. Ο εθελοντισμός δηλαδή σε όλες τις ηλικίες. Και αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως, όταν περνάνε και βλέπουν που ζωγραφίζουμε, όλες οι ηλικίες, παιδιά, ηλικιωμένοι, όλοι, πάντα υπάρχει επιβράβευση και πάντα φυσικά μία πρόσκληση από εμάς. Σας αρέσει, πότε θέλετε, έλατε, έλατε να βοηθήσετε. Και πολλές φορές έχει γίνει αυτό. Έχουν πάρει πινέλο και ζωγραφίζουν. Προπάντων, στη Σταδίου. Ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό και όλες οι ηλικίες. Αυτό μα μας είναι ωραίο. Ναι, είναι ωραίο γιατί ο καθένας μπορεί να αφήσει τη δική του πινελιά στον τοίχο και να μείνει. Να ξέρει ότι θα λέει αυτό ακριβώς. Εγώ το έχω κάνει αυτό. Κάνει αυτό. Πολύ όμορφο. Τα σχέδια. Τώρα, θέλουμε πάρα πολύ. Υπάρχει ένα υπέροχο σημείο στη Νέα Λικαρνασσό, το οποίο είναι κλειστό. Το καθαρίσαμε πριν 2 χρόνια. Είναι το πρώην καρτ. Είναι ήδη έτοιμο πάρκο. Είναι θα μπορούσε κλειστό. Δηλαδή. Ήταν κλειστό, όχι κλειστό, ενώ δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ήταν ανοιχτό είναι. Το οποίο ήταν πεταμένα, επειδή ακριβώς ήταν ανοιχτό, σκουπίδια, μπάζα. Βλέπες κρεβατοκάμερες, κουζίνες και ό,τι άλλο μπορούσες να φανταστείς. Ζώα ζωντανά, νεκρά. Τα πάντα. Μέσα στη βρωμιά. Πριν 2 χρόνια λοιπόν είπαμε ας το καθαρίσουμε με τα παιδιά μας. Και έτσι έγινε, το καθαρίσαμε. Γιατί θέλουμε να μπει πράσινο και να μπορούμε να πάρουμε τα παιδιά μας, τους φίλους μας, να πάμε να περπατήσουμε, να πιούμε τον καφέ μας. Είναι δίπλα μας και είναι κρίμα. Είναι ανήκει στο Δήμο. Έχετε ήδη απευθυνθεί στο Δήμο. Ναι. Προσπαθούμε με με εθελοντικές κινήσεις να το κάνουμε πάρκο πριν γίνει κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή θα γίνει πάρκο, να γίνει ένας πολυαθλητικός χώρος με τέχνη, πολιτισμό, συναυλίες, θεατρικά, αυτό θα ήταν ιδανικό. Και ό,τι άλλο θα μπορεί να γίνει γιατί είναι πολλά τετραγωνικά. Εσείς βάλατε όμως, κάνατε την πρώτη κίνηση. Κάναμε την πρώτη κίνηση και τώρα θέλουμε να κάνουμε τη δεύτερη κίνηση. Να φτιάξουμε. Είναι πολύ ωραίο γιατί υπάρχουν έτοιμες διαδρομές για ποδήλατα. Να έρθει ο κόσμος με τα παιδιά του να κάνει ποδήλατο όταν θα φτιαχτεί όλο αυτό το σημείο. Περπάτημα, ήδη. Δηλαδή είναι ανοιχτό, μπορείς να πας να περπατήσεις, δεν χρειάζεται να πας κάπου μακριά, είναι κάπου δίπλα σου. Και βλέπεις τη θάλασσα. Μυρίζει τη θάλασσα, να μπουν δέντρα, να υπάρχει σκιά. Ο κύριος Χάρης Σαρής Χάριστε έχει τη μουσική σχολή, έχει 2 μουσικές σχολές και προτίθεται να βοηθήσει, να φέρει έχει 3. Τουλάχιστον 15 μελείς ορχήστρες για 3 ώρες συναυλία στο τέλος του Ιουνίου. Μας είπε ότι θα κάνω ό,τι μπορώ 29 Ιουνίου να γίνει κάτι όμορφο και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να καθαριστεί, να υπάρχει μια μουσική σκηνή εναλλακτική με χώμα και ξύλα φυσικά και όλοι μαζί να κάνουμε να φτιάξουμε τον τόπο μας. Και όποιος μπορεί αυτό, να μας βοηθήσει γι' αυτό, βέβαια, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να μας βρει. Γιατί θέλουμε να δείξουμε και πόσο δυνατοί είμαστε όταν ενωνόμαστε. Αυτό, σαν ομάδα ανθρώπων, πώς δουλεύουμε με τον καλύτερο τρόπο. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά και πρέπει να πούμε ξανά λοιπόν τη σελίδα σας στο Facebook, να ενημερωθεί ο κόσμος, ζωδρό. Είναι μια ενεργή σελίδα, βλέπω και βάζετε συνέχεια και σχολιάζετε και βάζετε τις φωτογραφίες σας. Πολύ όμορφη σελίδα και επειδή ακριβώς είναι πολύ όμορφη η δουλειά που κάνετε. Αυτό είναι όμορφη δράση. Ναι, να κάνω το κάλεσμα ξανά. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει, είναι μια εθελοντική ομάδα. Και δεν χρειάζεται όμορφο, κάτι. Πραγματικά τι πιο όμορφο να αφήσετε το δικό σας λιθαράκι, το στοιχείο σας. Να μείνει, να το βλέπετε, να το θαυμάσετε, να το δείχνετε. Είναι πάρα πολύ όμορφη η δουλειά. Το βασικό είναι αν μου επιτρέπετε. Γιατί το έχω στο μυαλό μου τόσο καιρό και θέλω να το πω. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει μπει ο Έλληνας και η Ελληνίδα σε αυτό το «οχ αδερφέ». Εγώ το έχω ονομάσει «οχ αδερφισμό». Έτσι, όλος ο κόσμος το έχει ονομάσει έτσι. Αυτός ο «οχ αδερφισμός» πρέπει να φύγει από πάνω μας. Είναι ένα παρακλάδι του εγωισμού. Πού πάω να μπλέξω, πού πας να μπλέξεις. Δεν είναι δουλειά σου, μα άλλοι πρέπει να το κάνουν. Αν λοιπόν ζούμε με αυτή τη σκέψη, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στην αυλή μας, στη γειτονιά μας. Δηλαδή, ρίχνεις το σκουπίδι έξω από την αυλή σου, από το σπίτι σου, από τον μπαλκόνι σου. Θα περάσει κάποιος να το καθαρίσει. Και άμα δεν περάσει κάποιος να το καθαρίσει, λες, μα
δεν θα ψηφίσω τον τάδε γιατί δεν περνάνε να το καθαρίσουν. Μα εσύ το δημιούργησες. Έτσι. Όλα ξεκινάνε από εμάς. Από εμάς, ακριβώς. Άρα λοιπόν, όταν αυτό το πράγμα ανοίξει, φύγει το εξολοθρεύσεις, βλέπεις μπροστά σου τον εθελοντισμό. Μπαίνοντας λοιπόν στη σελίδα της εθελοντικής μας ομάδας, στη ZOZRO, μαθαίνουν για όλες τις δράσεις. Άρα λοιπόν και αυτός που γνωρίζει τι εστί εθελοντισμός και για αυτόν που θα ήθελε να το μάθει, θα είναι λοιπόν το πρώτο βήμα για να μπει, να μάθει, να ακούσει και να συμμετέχει σε όλο αυτό. Και να πούμε ότι είναι καλοδεχούμενες όλες οι ηλικίες. Όλες οι ηλικίες και όλες οι ιδιότητες. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες καλλιτέχνες, ζωγράφοι, τίποτα. Και όλοι μπορούν να προσφέρουν με κάποιο τρόπο. Είτε με το πινέλο, είτε με κάποιο μηχάνημα, είτε με οτιδήποτε. Με οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω να ζωγραφίζω καθόλου όμως. Καθόλου. Κάνω όμως άλλα πράγματα. Μπορώ να βοηθήσω με άλλους τρόπους. Δεν θα σχεδιάσω. Θα μου σχεδιάσει κάποιος άλλος και εγώ θα το γεμίσω. Εγώ θα φτιάξω το χρώμα. Δεν είναι μόνο το ζώο. Είστε οργανωτικά. Είστε μεγάλη. Εγώ μπορώ να σου πω και κάτι άλλο, Νίκη. Εσύ κάνεις ωραία και την ώρα που δουλεύω, φαίνεται. Αυτό είναι το καλύτερο, νομίζω. Μπορείτε. Έτσι ακριβώς μπορείτε να βοηθήσετε και εσείς. Έτσι θα σας βοηθήσω εδώ. Ναι, σοκολατάκι θα σας φέρω. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά τις καλεσμένες μας, Ζερβάκι Νεκταρία, Τσαγκαράκι Αντωνία, Πιλάτου Γογό και Σουμαρά Νίκη που βρέθηκαν μαζί μας και μας μετέφεραν στον όμορφο κόσμο τους. Και να σας καλέσουμε και εσάς να μπείτε να δείτε τι κάνουν, ZOZRO. Κάνουν πολύ όμορφα πράγματα. Όχι απλά να το δείτε. Και γίνεται κι εσείς μέρος θαυμασμού αυτής της διαδικασίας. Και εμείς θα γίνουμε. Εγώ περνάω κάθε μέρα να ξέρετε και το παρακολουθώ. Να ξέρετε, περιμένετε αύριο η φωτογραφία από εκείνο το σημείο. Εγώ να είναι πανέμορφη. Κουτάκια δεν λέω. Μπράβο σας, μπράβο σας. Και συγματιάζουμε κάθε μέρα πλέον. Ευχαριστούμε. Την καλή ενέργεια. Εμείς ευχαριστούμε.